Για τραγωδία ανθρώπινη ανίποτη μίλησαν πολλές και πολλοί σε αυτή την αίθουσα όλες αυτές τις ώρες και νομίζω ότι ακριβώς αυτό αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ειλικρινά όμως δεν μπορώ, παρακολουθώντας επίσης όλες αυτές τις ώρες τη ρητορική του κ. Μητσοτάκη, της κ. Γεννηματά και πολλών άλλων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, τη ρητορική της πολεμικής, να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να εννοούν ότι είμαστε μάρτυρες μιας ανίποτης ανθρώπινης τραγωδίας και ταυτόχρονα από διαβάζοντας κιόλας κείμενο και όχι γιατί έτσι παρασύρθηκαν από το λόγο τους, να έχουν όλη αυτή τη μηδενιστική προσέγγιση των πραγμάτων, διαστρεβλώνοντας τα πάντα, κανιβαλίζοντας είτε απέναντι στη Ρένα Δούρου, είτε απέναντι στον Πρωθυπουργό, είτε απέναντι στους αρμόδιους υπουργούς, με ένα σωρό τρόπους που δεν τους χωράει ο νους του ανθρώπου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η οδύνη, η απόγνωση και ο θυμός και η οργή ανήκει πρωτίστως σε αυτούς που βίωσαν αυτή την τραγωδία, σε αυτούς που έχασαν αγαπημένους ανθρώπους, σε αυτούς που καταστράφηκαν τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους και όλα αυτά. Κοινωνήμα αυτή την οδύνη μπορεί να είμαστε όλοι μας, αλλά σε μας δεν αντιστοιχεί αυτό. Αντιστοιχεί κάτι άλλο. Να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και φυσικά, συμπληρωματικά, να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε αξιολογώντας και εκτιμώντας τα όσα στραβά έγιναν στα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μην ξαναγίνουν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, η παρέμβαση για να ανακουφιστούν άμεσα οι οδύνες των ανθρώπων αυτών και υπάρχουν και οι σχεδιασμοί για την αποζημίωση, για την αποκατάσταση και για όλα αυτά. Και υπήρχε, και δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς, για πρώτη φορά στην περιφέρεια Αττικής, ένα πρόγραμμα για έργα αντιπλημμυρικά που δεν χρειάζεται να διαφημίζει κανείς τίποτα. Ήταν μακράν όλων των προηγούμενων σχεδίων που είχαν εκπονηθεί από προηγούμενες διοικήσεις της περιφέρειας. Και είναι σε εξέλιξη. Άλλο στην αρχή του, άλλο δρομολογημένο, άλλο στο σχεδιασμό του, στις μελέτες ή οτιδήποτε. Προς τι λοιπόν όλη αυτή, άλλος αυτός ο κανιβαλισμός? Γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, ανταποκρινόμενοι στις ευθύνες μας, ας συνομολογήσουμε όλη η Βουλή και απέναντι στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και απέναντι στους εαυτούς μας και απέναντι στον ελληνικό λαό, θα συνομολογήσουμε όλες και όλοι ότι τα ρέματα όλα θα ανοίξουν σε όλη την Ελλάδα και κάθε αυθαίρετο οικοδόμημα που είναι πάνω στα ρέματα θα ξυλωθεί. Θα το συνομολογήσουμε σήμερα? Είναι η ελάχιστη ευθύνη και τιμή απέναντι στις οδύνες αυτών των ανθρώπων. Η ελάχιστη. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει όλο το πολιτικό δυναμικό που κυβέρνησε τη χώρα. Δεν το έχει κάνει. Τώρα θα το κάνει? Ας το συνομολογήσουμε λοιπόν οι πάντες, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε ότι θα εκπροσωπήσουμε και πολιτικά, όπως επιχείρησε η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, την οδύνη και την οργή των κατοίκων της Μάντρας, της Μαγούλας, της Νέας Περάμου και της Ελευσίνας. Αυτό σημαίνει πολιτική και πολιτική εντυμότητα. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι ρητορική για την αξιοποίηση της οδύνης
και της οργής αυτών των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δώστε μου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Η απόδοση του κοινωνικού μερίσματος, και έρχονται αυτά και συνδέονται, δεν είναι παροχή. Είναι υποχρέωση που προκύπτει από το γεγονός ότι ένα δεσμευτικό πρόγραμμα στην εφαρμογή του, επειδή το επιτελείο που το εφαρμόζει, το κυβερνητικό, έχει συνέπεια και εντιμότητα και δεν το εφαρμόζει για να υπεκφύγει και με επίγνωση το πόσο οδυνηρό είναι αυτό το πρόγραμμα, καταφέρνει και το φέρνει σε πέρας με επιτυχία, επιτυγχάνοντας στόχους. Δεν είναι υπερφορολόγηση. Η όποια μπορεί να πει κανείς για μεγάλη φορολόγηση, την προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Ό,τι εισπράχτηκε από τα προβλεπόμενα από τον προϋπολογισμό, είχαν προβλεφτεί να εισπραχτούν. Και όσα εισπράχτηκαν, εισπράχτηκαν, και όσα δεν εισπράχτηκαν, δεν εισπράχτηκαν. Το πλεονάζον είναι η σωστή εφαρμογή ενός σχεδίου για να επιτευχθούν στόχοι. Στόχοι οδυνηροί και για τους οποίους κανείς δεν μπορεί να είναι περήφανος. Αλλά αυτό όμως είναι οι δύο πλευρές αυτής της πολύ αντιφατικής αλλά και πραγματικής πολιτικής που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας αυτή η κυβέρνηση με ευθύνη. Αυτό είναι το πλεόνασμα. Και γι' αυτό είναι υποχρέωση να αποδοθεί. Και δεν είναι ούτε χάρισμα, ούτε παροχή, ούτε οτιδήποτε. Και είναι τρελό όλες οι πλευρές της Βουλής να το ψηφίζουν και παρόλα αυτά όλες αυτές τις ώρες να ακούμε αυτό τον αρρημαγδό της καταστροφολογίας. Ενώ το ψηφίζουν όλοι. Σκεφτείτε να μην το ψήφιζαν. Τι θα είχε ακουστεί εδώ μέσα. Και τελειώνω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με το νόμιμο έγκλημα ακραίας αντικοινωνικής ατομικότητας που είναι όλες αυτές οι ιστορίες με τις offshore εταιρείες. Θα συνομολογήσουμε και σε αυτό σε μία καμπάνια ελληνική και πανευρωπαϊκή για την απαξίωση των offshore εταιρεών. Κύριε Συμφωνούν Δρίτσα, όλες οι πλευρές της κύριε Βουλής. Δρίτσα, ολοκληρώνεται, παρακαλώ. Να το απαξιώσουμε αυτό. Ή θα δεχτούμε ότι όσοι επωφελούνται, και τέλειωσα κύριε Πρόεδρε με αυτό, είναι οι αριστείς. Σας τη χαρίζουμε αυτή την αριστεία. Δικιά σας, γέννημα θρέμα του DNA της παράταξής σας, αλλά αυτή είναι καταστροφική και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για τον κόσμο όλο. Το λόγο έχει ο...